Γανέλη. Το Μεόλες, απλώς να το βάλω λίγο στην πάντα σε περίπτωση θα μιλήσουμε που η Χρυσή Αυγή, σε περίπτωση που η Χρυσή Αυγή μπει στη Βουλή. Το θεωρώ εξαιρετικά θετικό δείγμα ότι δεν θα μπει, μοιάζει να μην μπαίνει, αλλά αν μπει, μην τη συμπεριλάβετε στις όλες δυνάμεις, γιατί θα αρχίσω να έχω και εγώ επιφυλάξεις. Όπως ξέρετε, ειδικά εγώ μιλάω για τις δημοκρατικές. Ακούστε, η αντισυνταγματική δράση της Χρυσής Αυγής, η αντικοινωνική, αντιλαϊκή αυτού του μορφώματος, δεν νομίζω ότι εξαρτάται από το ποιος έχει αντίληψη τι είναι συνταγματικό τόξο και τι δεν είναι. Για να είμαι σύντομη. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή και από την οποία δεν πρόκειται να κουνηθούμε ουρούπι. Μακριά από μας ο καθησυχασμός της ελληνικής κοινής γνώμης των πολιτών και δι' της νεολαίας. Όσο και να κάνει κανένας υπολογισμούς για την τάχα μου δήθεν ισχυρή θέση της Ελλάδας. Έχουμε δει άλλες ισχυρές χώρες να εξαφανίζονται και να κομματιάζονται σε χρόνο τετέ. Όσο και αν λέμε ότι έχει πολύ ωραίες συμμαχίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο από σύμμαχο νατοϊκή χώρα έχει γίνει με την οποία συμμετέχουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε συμφωνίες διάσωσης. Έχει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και ούτε το προσφυγικό έχει αντιμετωπιστεί ένθεν κακήθεν των συμμάχων μας από την Τουρκία, από την Ευρώπη, από τις χώρες του Βίζεγκρατ και τα κλειστά σύνορα. Άρα, αυτοί οι εφησυχασμοί ότι κοιμηθείτε ήσυχοι, η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά και δεν στοχοποιείται, είναι απόλυτα λάθος. Καλά θα κάνει ο κόσμος να είναι σε εγρήγορση, να παρακολουθεί. Είναι ζητήματα ιμπεριαλιστικής πολιτικής αγοράς. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη αγορά. Τα συμφέροντα και οι επενδύσεις των Ευρωπαίων είναι γιγάντιες εκεί. Ακόμα και άρα η αποθράσινθηση είναι στο επίπεδο του ποιος θέλει ποια κέρδη, ποια στιγμή. Να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να είμαστε με το όπλο της προσοχής παραπόδα. Και να έχουμε και μία συνέστηση ότι όταν η πατρίδα κινδυνεύει, πρέπει να ξέρουμε να την υπερασπιστούμε υπέρ του λαού της και όχι υπέρ των συμφερόντων τρίτων, για να κλείσω με αυτό, κρατώντας το πίσω μέρος του μυαλού μου μία φράση που με ενόχλησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση, γιατί τα ελληνικά καμιά φορά είναι και αποκαλυπτικά. Είναι άλλο να μιλάς για συνεκμετέλευση στο Αιγαίο, και άλλο να μιλάς για συνδιαχείριση, που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Η συνδιαχείριση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα από την εκμεταλλεύση προϊόντων. Λοιπόν, μεγάλο λάθος ήταν να πει ο Κατρούγκαλος. Σημαίνει ότι πετυχαίνει ο Ερντογάν τη διχοτόμηση. Είναι μια λέξη η οποία σημαίνει πολλά πράγματα για το δίκαιο της θάλασσας, για τη μέση γραμμή, για την υφαλοκρηπίδα, για το μέλλον. Είναι βαριά λέξη. Και δεν πρέπει να εκτοξεύετε ελαφρά την καρδία. Ο κ. Κατρούγκαλος να πει ότι όλα αυτά τα είπε προφανώς με φόντο το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείς να ξεκινάς μια διαπραγμάτευση προδιαγράφοντας την κατάληξή της. Ακούστε. Και μάλιστα να είναι αρνητική για σέναν. Ήταν λάθος δήλωση. Μερικές φορές μερικά lapsus linguae έχουν αποδειχθεί ιστορικά εγκλήματα. Επομένως, ας είμαστε προσεκτικοί ακόμα και απέναντι σε αυτό. Δεν είναι προσωπική η κριτική στον κύριο Κατρούγκαλο. Δόξα τω Θεώ, ελληνικά ξέρει και πολύ καλά μιλάει. Δεν είναι προσωπική κριτική. Εμείς δεν κάνουμε προσωπικές κριτικές. Είναι επιλογή στρατηγική να συζητάμε υπό την εποπτεία των Αμερικανών για τον πλούτο. Μάλιστα. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που έχει υπογράψει λίγες μέρες πριν από τις εκλογές την εκχώρηση των κοιτασμάτων στο νότο της Κρήτης σε μια μεγάλη εταιρεία, και όταν εναποθέτεις τις εταιρείες που έχουν συμφέροντα, την άμυνα της χώρας να σε προστατέψουν, γιατί θα πάνε να προστατέψουν πρέπει το δικό του το χωράφι, εγώ έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Και καλό και τον ελληνικό λαό να το σκεφτεί ψηφίζοντας κουκουέ. Λοιπόν. Θέλω το συνολικό σας σχόλιο, αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση και μια άλλη τα καλή. Ο κύριος Τσίπρας είπε, είμαι μεσαία τάξη. Τη γνωρίζω σε ερώτηση που δέχτηκε για το... Είναι ο Πρωθυπουργός μεσαία τάξη. Και η κυρία Κανέλη τι είναι. Διότι μου ζητήσετε ένα γενικό σχόλιο. Αφήστε με, κοιτάξτε να δείτε. Δεν πρόκειται. Αντίπαλός μας το ρολόι. Δεν πρόκειται να κολλαστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Αρνούμε να συζητήσω σε επίπεδο θεατρικής κριτικής μία αρπαχτή παράσταση της τελευταίας στιγμής που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Αρπαχτή, κυριολεκτικά. Αρπαχτή. Τελευταία στιγμή. Με προειδοποίηση 48 ώρες. Γουστάρω να βγω ή θα βγω. Σπάω το εμπάργκο μόνος μου. Σήμερα το πρωί πρέπει να ακούγατε τον Κατρούγκαλο τι έλεγε στη συνέχεια αυτού του χθεσινού για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, ήταν μια αρπαχτή πολιτική. Σκόπευε χει πράγματα, ο σταθμός τον δέχτηκε για τους δικούς του δημοσιογραφικούς λόγους. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να επιβάλει εμπάργκο δι' αυτής της συνεντεύξεως στην νοημοσύνη μας.
και στη μνήμη μας. Γιατί το λέτε αυτό? Στη νοημοσύνη μας και στη μνήμη μας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε όσα θέματα τέθηκαν, γιατί δεν μπορεί να τεθούν και όλα, παρότι είχε άπλετο χρόνο, είναι υποτιμητικές της νοημοσύνης του κόσμου. Ποιος θα σε περισσότερο? Δεν θα σας κάνω τέτοια κριτική, αποκλείεται. Διότι δύο άνθρωποι τον ευχαρίστησαν, ο ένας είναι ο κύριος Πολάκης και ο άλλος είναι ο κύριος Μπογδάνος δημόσια. Εγώ να κάνω διαφήμιση στο αποτέλεσμα αυτής της συνέντευξης στον κύριο Τσίπρα, παραμονές εκλογών, από την ώρα που σκίζονται από Σιριζέους οι αφίσες του κόμματος όπου σταθούν και όπου βρεθούν, και από την ώρα που έχει πιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας προσωπικά το κουκουέ στο στόμα του λέγοντας ότι αυτό φταίει που θα έρθει δεξιά, δεν αξίζει τον κόπο να κάνω κριτική για αυτά που είπε στον Παπαγγελάκη Μητροσιόνη χθες το βράδυ. Έγινε λόγο για τους νεκρούς και για το μάτι. Ακούστε με, στο λόγο για τους νεκρούς και για το μάτι περιλαμβάνεται σε αυτό που σας είπα. Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου ακόμα και στο μάτι. Τηλεοπτική κριτική, άμα θέλετε να σας κάνω, για την επιχείρηση ο ίδιος να την κάνει για τον εαυτό του, το Sky και όλους τους υπόλοιπους, να σας την κάνω. Όταν το τι θα πεις εξαρτάται από το αν είναι αναμένη ή κλειστή η κάμερα, εμένα μου θυμίζει συζητήσεις της Βουλής, όπου η βασική κατηγορία ήτανε ανεβαίνουν οι τόνοι και γίνεται το μπάχαλο επειδή είναι ανοιχτές οι κάμερες και κάποιος θέλει τηλεοπτικό βιντεάκι για να κάνει εκστρατεία στην πλάτη της έννοιας media. Και επειδή είμαι δημοσιογράφος 45 χρόνια, πιστέψτε με, η έννοια εμπάργκο και δημοσιογράφος και όλα αυτά μαζί μου προξενεί καθολική αλλεργία. Μα τώρα είναι αν θέλετε τι εμπάργκο. Όχι, τι αυτό σας λέω τώρα, και δεν ήταν το πρώτο, ήταν τρέλες. Το τρίτο. Έτσι, λοιπόν, τρέλες είναι αυτά. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Τελειώσουμε μέχρι εκεί. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ιστορικό εμπάργκο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, επειδή έδωσε μία, τάχα μου δίθεν αριστερή συνέντευξη, αριστεροδέξια, σε ένα, κατά τη γνώμη του δεξιού κανάλι, δεν αντέχει σε κριτική. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό έπρεπε. Επειδή ο ριζοσπάστης δημοσίευσε την επιστολική ψήφο ναι στο τρίτο μνημόνιο του κυρίου Βαρουφάκη, και επειδή το ψάρι μπορεί να βαφτίζεται κρέας, και επειδή θα ακούσετε μέχρι την τελευταία στιγμή άπειρα πράγματα, ειδικά μόλις σταματήσει η δημοσιότητα στις 12 τα μεσάνυχτα, ψηφίστε κουκουέ, ανεπιφύλακτα, σταθείτε στα πόδια σας και κυρίως αποφασίστε να αντικρούσετε και την υποτίμηση της νοημοσύνης σας με κριτήριο την εμπειρία σας. Περάσατε καλά με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Αν περάσατε καλά, ξαναψηφίστε. Καλημέρα, καλή επιτυχία για την επόμενη